Γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog μας, κυρίες και κύριοι. Το κορίτσι ήδη μυρίζει το calendar. Πάμε να τα ανοίξουμε λοιπόν τα ρημάδια. Πάμε να τα ανοίξουμε. Σκύλο calendar για το κοριτσάκι μου. Το ίδιο με χθες. Αυτό. Δεν τη νοιάζει. Λιχουδιά να είναι και ό,τι να είναι. Γεια. Μπράβο το κορίτσι μου. Μετά, φιλαράκια. Φιλαράκια, φιλαράκια. Παιδιά μου, έχει κολλήσει το καινούργιο τραγούδι αυτό το τα. Ήταν να μην τα ακούσω. Μου το έβαλε μου θέλει τις προάλλες. Και μετά το ακούω κατάπαυστα και όχι απλά το ακούω. Τύπο... κοπανιέμαι. Τρίβια. Α, είναι σαν τρίβια. Με φιλαράκια. Είχε ερωτήσεις. Μάλιστα, με ποιο να το παίξω, μόνη μου, τέλος πάντων. It is what it is. Και τα γλυκά μου, σήμερα πάλι τσιχλίτσες με φρουτάκια. Δεν πολύ τρελαίνομαι για αυτές, τις έχω μαζέψει εκεί πέρα, τέλος πάντων, ευχαριστώ. Αυτά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, κόσμε μου. Εγώ και η Άννα Μαρία, κόσμε μου και κόσμε μου. Τι θα κάνω σήμερα. Σήμερα έχω ξεπαγώσει μπιφτέκια. Οπότε θα κάνω μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Και οπότε τώρα σε λίγο θα σηκωθώ να πάω στο ελληνικό σούπερ μάρκετ. Θα σας πάρω μαζί να ψωνίσω. Κάνα τζατζικάκι, καμιά τυροκαφτερούλα, καμιά πορτοκαλάδι τσαλούξ κτλ. Οπότε ναι, έχω κρεμάσει το στολιδάκι της Άριας, στέγνωση. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι πυλός που στεγνώνει μόνος. Γιατί είναι σαν αφρολέξ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και νομίζω θυμάμαι παλιά στο σχολείο που κάνανε κεραμική. Είχαν κάτι πυλούς που στεγνώναν μόνοι τους. Δεν ήταν τόσο αφρολέξ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το έχω βάλει εκεί το στολίδι μου. Να το. Και μια χαρά. Αυτά. Κάτι θα κάνω πίσω γιατί παρέρθαμε κοντά. Και όταν δεν είναι για μακιγιάζια, καλό είναι να μην σας τρομάζω τόσο πολύ. Ω παιδιά μου, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι πρωί. Λοιπόν, γενικότερα υπάρχουν διάφορα κρούσματα, μαλακίες, εδώ πέρα στην Αστόρια, από ελληνομαλάκες. Δηλαδή, πας εκεί αν υποψίες τους να πάρεις τον καφέ σου και είναι ο κάθε παπάρας που πετάγεται και θα σου πει τη μαλακία του. Μάλλον δεν θα την πει σε σένα. Θα πει μαλακία για σένα μπροστά σου. Αλλά σε άλλον και εσύ δίπλα. Αυτή τη φορά τι έγινε. Μπαίνω λοιπόν με την Άρια μέσα. Περιμέναμε απ' έξω λίγο για να βγει μια κυρία με σκυλάκι. Για να μην γίνει εκεί πέρα σκυλομαχία. Αν και η Άρια όλα να τα χαιρετήσει και να παίξει. Θέλει τέλος πάντων. Μας είχε δει αυτός ο τάδε. Παίρνουμε μέσα. Γυρνά λοιπόν και κάνει στην Ελένη. Ελένη είναι η κοπέλα που δουλεύει και παύλα φίλη. Η οποία θα τα βλέπει τα βίντεο μου. Θα το δείτε τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Και η γυναίκα της λέει: ρε Ελένη, αυτό είναι σαν τα σκυλάκια που τρώνε οι Κινέζοι. Γουρλώνει τα μάτια η κοπέλα, τύπου σοκ. Αυτό πουθενά. Εν τω μεταξύ, όλοι πάνε και τα λένε σε αυτή. Εγώ θα σα πω και ένα άλλο που έχει γίνει στο παρελθόν. Με χειρότερο μαλάκα. Βασικά δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Σε μένα ο άλλο με δαιμονίζει. Με ταράζει, μου ταράζει. Το είναι. Και λοιπόν πετάει αυτό από κόκαλο. Τη λέω κι εγώ. Καλά, έχετε πολλού πελάτε που λένε τι ίδιε μαλακίε. Μετά ξέρω εγώ, λέγαμε για του Κινέζου. Λέγαμε και ότι μέχρι τι χελώνε από τα πάρκα κλέβουν. Έχει τσακωθεί η Δία μου στο παρελθόν με Κινέζο. Που έχει πάει να πάρει μια τέτοια χελώνα από μια λίμνη σε ένα πάρκο που πάει και περπατάει η θεία μου και έχει γίνει χαμός με τον Κινέζο. Να του λέει άσε κάτω τη χελώνα. Και αυτοί τις παίρνουν και τις τρώνε. Δηλαδή πάνε εδώ στα πάρκα και κλέβουν χελώνες για να τις φάνε. Δηλαδή τέλος πάντων. Οπότε σχολιάζαμε κάτι τέτοιο. Η άλλη κοπέλα έλεγε ξέρω εγώ δεν τρώω. Ούτε πάπια δεν μπορώ να φάω γιατί είχα πάπιες παλιά. Τέλος πάντων κάτι τέτοια λέγαμε. Μετά αυτός το γύρισε στο τι ωραίο σκυλάκι και το χάιδευε. Τι σκυλάκι είναι αυτό. Του λέει ήταν αδέσποτο. Λέω στην Ελλάδα. Μου λέει και το έφερε από την Ελλάδα. Λέω ναι. Εκεί κάπως είχε μαζευτεί. Μετά μου λέει εκεί που πλήρωνα. Να ξέρεις, μου λέει ότι με ενόχλησε αυτό που είπες ότι είμαστε όλοι ξέρω εγώ μαλάκες και λέμε βλακές. Λέω δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι έχετε πελάτες που λένε τις ίδιες μαλακίες. Και λέει τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Του λέω τότε να προσέχεις τι λες σε άτομα που δεν ξέρεις. Και ξέρω εγώ γυρνάω να φύγω και λέει στο καλό και του κάνω ευχαριστώ. Τι φάση γενικά. Είναι πάρα πολύ αγενές καταρχάς να
αναφέρεσαι να σχολιάζεις άτομα ή το σκύλο τους ή οτιδήποτε, δεν ξέρεις και μπροστά τους, τύπου μπήκα εγώ να υποψίσεις θα πάρω τον καφέ μου και όλος πέταξε το θεϊκό αστείο νότ που διάσαμε, δηλαδή από 7 η θερμοκρασία έφτασε μείον 7 εκείνο το δευτερόλεπτο που πέταξε την ατάκα. Αυτό είναι σαν τα σκυλάκια που τρώνε οι Κινέζοι. Γελάσαμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ αστείο και ήταν πάρα πολύ ευγενικό να το πεις αυτό για το σκυλό, για το σκύλο του αλουνού. Και ξέρετε κάτι, εγώ γενικά σηκώνω πλάκες και αστεία από άτομα που ξέρω όμως. Αν και αυτό δεν ήταν αστείο καν, αλλά ρε παιδί μου, και ένα άλλο παιδί μόλις είχε βγει από το μαγαζί που το ξέρω όμως, χαιρετιόμαστε και τα λοιπά. Μου έλεγε ήρθε το λυκόσκυλο με άλλο ύφος. Αυτοί έχουν αυτό το ύφος του μαλάκα το ύφος, που νομίζουν ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουνε, πάντα. Και μετά θίγονται άμα τους απαντήσεις. Και αυτό οι ξένοι δεν το κάνουνε. Είμαστε, έχουμε και τέτοιο, τέλειο. Είναι προνόμιο αυτό. Πεταγόμαστε εκεί που δεν μας παίρνουνε, λέμε την αποψούλα μας, προσβάλλουμε, αγένεια, φουλ και μια χαρά. Ένας άλλος, εκείνος που με τρελαίνει, γιατί τον βλέπω και πιο συχνά. Είναι ένας τύπου γαΐρευτος που περιφέρεται από εδώ και από εκεί σε ελληνικά μαγαζιά της Αστόριας και απλά πιάνει κουβέντα και περιμένει να πει τη μαλακία του σε όποιον βρεθεί και όποιον σταθεί. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, όχι ότι ξέρω και το τι κάνει στη ζωή του, αλλά τον πετυχαίνω άκυρος ώρες της ημέρας εδώ τριγύρω, αλλά δεν ξέρω τι κάνει, μάλλον τίποτα. Ας πούμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν με νοιάζει αν ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Με νοιάζει που δεν κάνει τίποτα και ασχολείται με τους άλλους. Και μπαίνω την άλλη φορά λοιπόν στο μαγαζί πάλι. Πάει εγώ ανυποψίαστη πρωί-πρωί χαροπή με το σκυλάκι μου. Και γυρνάει και λέει πάλι στην Ελένη. Η Ελένη τα πληρώνει όλα. Τα φιλιά μου, Ελένη. Ελένη, τι αγρίμι είναι τούτο εδώ. Για την Άρια. Για την Άρια. Η Άρια είναι το αγρίμι. Του είχα πει κάτι τότε. Είχα απλά δαιμονιστεί. Δεν θυμάμαι, τα ξεχνάω. Νομίζω τα διαγράφει μνήμη μου ως τραυματικές εμπειρίες. Τέλος πάντων, μια άλλη φορά, μετά από αυτό, μπαίνει μέσα και πάει η Άρια τύπου να τον χαιρετήσει και της λέω σε λάθος άτομα, της λέω πας. Και λέει αυτός, α ναι, γιατί, τύπου θίχτηκε. Θίγονται όλοι. Είναι μαλάκες και θίγονται κιόλα. Του λέω, γιατί λες κάθε φορά μαλακίες. Και τι γυρνάει και λέει, ρε παιδιά, τι γυρνά, αντί να βουλώσει το στόμα του, τι γυρνάει και λέει. Τι είπα, λέει, τι μπορεί να πω, ότι είναι λίγο κοπρόσκυλο, αφού είναι. Και τα λέω αυτά εντωμεταξύ στη μαμά μου και μου λέει: μαμά μου, μην ασχολείς. Όχι, δεν μπορώ να μην ασχολούμαι. Μιλάνε άσχημα για μένα ή για το σκύλο μου μπροστά μου και πρέπει να βουλώσουν το στόμα τους. Αυτά. Δεν μπορούν αυτοί να έχουν άλοθη μαλακίας και να λένε ότι τους κατεβαίνει στο κεφάλι κάθε φορά που εγώ μπαίνω μέσα με το σκύλο για να πάρω ένα καφέ. Και είναι πελάτες. Δεν είναι τύπο αυτοί που δουλεύουν εκεί. Ούτε καμία περίπτωση. Αυτοί που δουλεύουν εκεί είναι φίλοι μου. Κάθε παπάρας εκεί κάθεται και πετάει την παπαριά του. Και αντί να το βουλώσει, το τερμάτισε. Τι μπορεί να πω, ότι είναι λίγο κοπρόσκυλο αφού είναι. What the fuck. Του λέω, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Του λέω, άλλη μία τέτοια να πει, θα γίνουμε λίγο μπίλιας εδώ μέσα. Πραγματικά δηλαδή, με φορτώνει. Τώρα οπότε τον βλέπω, αλλάζω δρόμο, κρατάω απόσταση, να μην πέσουμε τέτοιο μουρί με μουρί, τον βλέπω θέλω κάνω με το, μέχρι μια άκυρη ώρα τον είχα πετύχει μπροστά μου. Λέω μαλάκας, λέω με κοινικά, αϊ. Τέλος πάντων, γενικά έχω νεύρα, πολλά νεύρα. Δεν μπορώ, ό,τι ακούω με ενοχλεί. Σταματήστε να λέτε βλακίες στον κόσμο. Δεν μπορώ πια, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, το σκυλί μου και οτιδήποτε. Δεν μπορείς να λες μόνιμα ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι σε όποιον βρεθεί στο διάβασο. Δηλαδή, πόση γένεια πια να ανεχτεί ο κόσμος. Τα σου λένε την παπαριά τους και μετά θίγονται που τους απαντάς και ξέρετε γιατί θίγονται που τους απαντάς. Γιατί δεν τους απαντάει ποτέ κανείς. Δεν τους απαντάει ποτέ κανείς, δεν βάζει ποτέ κανείς, δεν τους βάζει όρια. Και έχουν συνηθίσει και λένε ό,τι γουστάρουνε. Αν όλοι τους απάνταγαν σε αυτά που λένε, ίσως κάποια στιγμή να σταμάταγαν να τα λένε. Εμείς θέμε δηλαδή που τα ανεχόμαστε, γιατί μαλάκες υπάρχουν πολύ εκεί έξω. Εμείς θέμε που τους δίνουμε το ελεύθερο να τα λένε. Α, έτσι είναι αυτός μαλάκας, τέτοια λέει, μη δίνει σημασία. Όχι, θα δίνω σημασία. Πρέπει να σταματήσει να τα λέει. Τέλος. Και αυτό πάει σε όλα. Δεν μπορεί η απάντηση ολονών να είναι έτσι είναι η Μαρία. Να μην είναι έτσι η Μαρία. Έτσι είναι η Ελένη. Να μην είναι έτσι η Ελένη. Δηλαδή, κι εγώ κάποια στιγμή θα είμαι η τρελή ιδέα που θα αρχίσω και θα βρίζω τον κόσμο.
Δεν θα φτάσω ως εδώ και μετά θα έχω άλλο θύο. Εγώ ότι είμαι τρελή ιδέα. Μην τη δίνετε σημασία. Δηλαδή, εμείς πρέπει μια ζωή να φερόμαστε ολόσωστα, τύπος και υπογραμμός, και οι άλλοι να έχουν πάντα άλλο θύο. Έτσι είναι αυτός. Τι περιμένεις από αυτόν? Είναι αγράμματος. Ωραία. Τι περιμένεις από την άλλη? Είναι σάικο. Τι περιμένεις από τον άλλον? Είναι μαλάκας. Δηλαδή εγώ πρέπει να είμαι πάντα σωστή με το σεις και με το σας, και όλοι οι άλλοι να έχουν μια ζωή άλοθη για τη συμπεριφορά τους? Και αυτό το κάνω και το κουβεντιάζω και με τη μαμά μου και τσακωνόμαστε κάθε φορά. Ό,τι και αν της λέω για οποιονδήποτε με ενοχλεί η συμπεριφορά του ή κάτι, η απάντηση ήταν μωρέ, μην πηγαίνεις κόντρα στον τάδε, έχει θέματα. Ναι. Ναι, έτσι είναι αυτή. Ναι. Τι περιμένεις από την άλλη? Ναι, ωραία. Όλοι έχουν ένα άλοθη. Εγώ τι άλοθη έχω που θα αρχίσω στο τέλος να ορίομαι? Εντάξει, τα τυπικά, δηλαδή τυπική κανόνα συμπεριφοράς, βρε αδερφέ. Λίγο να εξανθρωπιστούμε. Στο 2022 που μπαίνουμε πρέπει να είμαστε όλοι ζώα. Εν τω μεταξύ αυτό με το ζώα πρέπει να σταματήσω, πρέπει να βρω κάποια άλλη λέξη να χρησιμοποιώ, γιατί τα ζώα τελικά είναι πολύ... Να, το ζώο τελικό είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Ναι, οπότε γιατί να λέω κάποιον ζώο? Είναι τύπου προσβάλλω τα ζώα με το να τον βάζω στην κατηγορία τους. Κάτι άλλο πρέπει να βρω να λέω, αλλά μου βγαίνει θόρμητα. Δεν θα έπρεπε. Αυτά. Όποιος πειράξει το κορίτσι μου... Όπως μου λέγει η μαμά μου που όταν ήμουν μικρή μου έλεγε, όποιος σε πειράξει, έτσι είμαι κι εγώ, όποιος πειράξει το κορίτσι μου, όποιος λέει παπαριές για το κορίτσι μου, κομμένες. Και θα με θεωρούν την τρελή της Αστόριας που τους βρίζω, γιατί μου λένε βλακίες για το σκύλι. Το σκύλι μου, κυρίες και κύριοι. Είναι μέλος της οικογένειάς μου. Είναι σαν παιδί μου, όντως. Το προσέχω, το φροντίζω, το ταΐζω με τα καλύτερα φαγητά. Οπότε δεν μπορεί ο καθένας να μιλάει όπως να είναι. Και επίσης, επειδή αυτό δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και πήγαινε και κούνεγε την ουρά, που πάει και... Άρια, πρέπει να σου μάθω. Πρέπει να σου μάθω την επόμενη φορά στην εκπαίδευση. Πρέπει να μάθουμε να μην κουνάμε την ουρά και να μην δίνουμε αγάπη στους μαλάκες. Δεν την αξίζουνε. Τρελή, σου λέω κι εγώ. Έχω αρχίσει και δεν σερτάρω, δεν είμαι καλά. Αυτά. Σας κλείνω να ετοιμαστώ να πάω στο ελληνικό του σούπερ μάρκετ, γιατί μετά έχει σασμό και πρέπει να μαγειρέψω. Το έχω πάθει. Το είδατε το χεσμένο το αυτοκίνητο? Μου έχει συμβεί. Έτσι, πατώκορφα. Χεσμένο από την κορφή μέχρι τα νύχια. Λοιπόν, περπατάω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ περάσανε δύο κουπελίτσες και καπνίζανε χόρτο. Και παιδιά, γενικά εδώ καπνίζει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος εδώ καπνίζει χόρτο. Και όχι τσιγάρο, στην Ελλάδα το ανάποδο. Βασικά στην Ελλάδα καπνίζουν όλοι τσιγάρο και αρκετή χόρτο, όλα κρυφά. Εδώ καπνίζουν όλοι χόρτο στον δρόμο και περνάς και μαστουρώνεις και εσύ. Μα έφτασα, νομίζω σχολιατάκια έχω. Οπότε δεν θα πάρω. Βλέπετε εδώ έχει διάφορα. Πάω να πάρω πορτοκαλαδίτσες. Πάω να πάρω και ένα γιαούρτι. Πού είναι και αυτό εδώ? Μη στο κύφι. Ας πάρω δύο. Λουξ. Τις αγαπώ τις Λουξ, τις αγαπώ τις Λουξ. Αυτά. Άρα. Πάντα τζίκι θέλω. Εδώ είναι τα τυριά. Το βλέπετε, φυτίνη. Γιατί φίτσα χωρίς φυτίνη δεν ζει. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αμερική. Λοιπόν, ωραίο τζατζίκι. Το καφτικό μήτρο, κοφτερή. Τι άλλο να πάρω? Ας σας δείξω εδώ λίγο τι έχουμε στα ελληνικά τα σπορμάκια. Έχουμε πολλά προϊόντα. Γιώτης εδώ. Μέλια. Με λιμάνις. Αχα. Κομφιάω. Εδώ. Μακαρόνια. Εδώ τα καλούδια. Τα δικά μου τα ανθυγίνα. Τα πρίστουπα, 10 δολάρια. Μάλιστα.
Λοιπόν, θα χαζέψω. Θα σας δείξω μετά το σπίτι τι πήρα. Εδώ έχει παξιμάδι και ριγανίτσες. Κριτσίνια. Κριτσίνια, αφού. Δεν ξέρω. Κάνουν και 7 δολάρια. Μπαίνεις εδώ μέσα, παίρνεις 3 πράγματα και πληρώνεις 100 δολάρια. Να δω. Τέλος μπουγατσάκια. Τέλος πάντων, σας κλείνω. Θα σας δείξω μετά τι πήρα. Κολλήνη, μην το πείτε στον μπαμπά μου. Λούξ πορτοκαλάδες, μία λάκτα, ένα τζιτζίκι, μία τυροκαυτερή και 2 γιαούρτια. Αυτά. Εμένα μου αρέσουν τα καυτερά. Φτιάχνω τώρα το dressing για να βάλω μέσα στο ταψί με τις πατάτες. Έβαλα αυτό, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, smoked paprika, μουστάρδα, πικάντικη και αυτό που είναι μέλι ουσιαστικά και είναι λίγο πικάντικο κι αυτό. Οπότε έτσι να κάνει ωραίο καραμέλο μας στις πατατούλες. Τις πατατούλες μέσα τις ανακάτεψα και τώρα θα τις βάλω στο ταψάκι μου γύρω από τα μπιφτάκια μου, κλασικά. Λοιπόν, έτοιμο το φαΐ μου. Έβαλα και στον μπολ λίγο νεράκι και λίγο λαδάκι έξτρα να πάρει και τα τριγύρω που ήταν στα τυχώματα. Το έχεις από πάνω και πάμε για φούρνο. Για λοιπόν, σασμό. Τόσο εκνευριστικό. 3 λεπτά σασμό, μισή ώρα διαφημίσεις. Φαΐ μου τώρα τελειώνει να ψήνεται. Έχει γίνει λίγο να ξεροψηθεί. Η Άρη είναι στο κρέι της μόνη της. Μπαίνει και κοιμάται γιατί είναι κοντά στο καλοριφέρ και της αρέσει. Που έχει ζεστούλα, χουχουλιάζει. Έχει και GNTM σήμερα, έτοιμο το φαγάκι μου, ξεροψημένο, οι πατατούλες λουκούμι. Έβαλα να φάω και τη ροκαυτερούλα. Τα ράτσα την έκανα. Και πρωτοκλαδίτσα λουξ. Και τέλεια, σας αφήνω, αντίο. Γεια σας κόσμο, είμαστε στη νυχτεριδινή μας βόλτα. Το κορίτσι μου έχει τρελαθεί. Έχει ρητήσει πάλι όλα τα σκυλάκια στον δρόμο. Δεν έχει σταματημό, μου παρευγήκε η κοινωνικιά. Κάτσε κάτω, ζήτς. Μπράβο, μπράβο Άρια, πάμε. Παίρνει ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και λέω μην τη ορμήξει για να παίξει. Δεν κάνει και μ' άκουσε, έκατσε. Μπράβο. Γυρίσαμε σπίτι από τη βόλτα μας, θα πάω να κάνω το μπανάκι μου και θα ξαπλώσω, να μοντάρω. Οπότε, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, θα τα πούμε στο επόμενο μέχρι τότε. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο, παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά, γεια σας, από μένα και τη μουσούδα μου και το κορίτσι μου. Γεια σας, γεια σας.